Ο δημοκρατικός συναγερμός καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ιδιαίτερα την πρόθεση της να διενεργήσει γεώτρηση σε αδειοδοτημένο οικόπεδο εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμη μια φορά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, καταγράφουμε το οριακό των συνθήκων για το Κυπριακό και το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Και ήταν και παραμένει ξεκάθαρη θέση μας για επανέναρξη του διαλόγου, το συντομότερο δυνατόν, να καρπορφορήσουν οι προσπάθειες και οι ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη του διαλόγου με ξεκαθαρισμένη την βάση λύσης του Κυπριακού, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και με βάση τις 6 παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα του κ. Γκιουτέρες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το διάλογο για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και πρέπει να φεύγει από τη Λευκωσία και μιλώ από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. Η ξεκάθαρη μας θέση την ώρα που ζητούμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να επαναλάβει και να επαναβεβαιώσει τα ψηφίσματα για την Αμόχωστο και τα ψηφίσματα για το Κυπριακό που μιλούν στη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτό πρέπει να βγαίνει και από την ολότητα των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, διαφορετικά η αξιοπιστία μας στο εξωτερικό και στον διεθνή παράγοντα θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Πρόεδρε, υπ' αυτές τις συνθήκες όμως είναι δυνατή η επανέναρξη του διαλόγου? Νομίζω πράγματα που έχουμε αναλύσει και επανατοποθετηθεί, η περαιτέρω συζήτηση δεν ωφελεί.